Κάνουμε... κάνεις και live Twitch. Κάνουμε resume το recording. Εδώ. Ποιος θέλει να καθίσεις, εσύ, Dear. Dear εδώ. Oh, no. Dear, όταν παίζω στο stream, θα κάνεις live Twitch. Live Twitch, okay. Έλα, το... Έχουμε το principal cringe kid εδώ δίπλα, ο Dear. Cringe. Καλώς τον. Λέμε, Dark Old Louis στο stream. Smash. Παίζω. Oh, ναι. Ωραία. Άντε, πάει. Πάνε, πάνε, πάνε. Πρέπει να τον διαγράψουμε, λοιπόν. Σαμε πάλι solo. Sad days. Βλέπουμε το Louis να παίζει επιθετικά με barcode. Κανονικά αυτό το match είναι καθαρά in favor of Corin. Αλλά Dark Old δεν... έχει βάλει τόσο χρόνο μέσα στην κόρη, από ό,τι φαίνεται. Λέμε down throw σε upper, what? Ποιος νομίζεις πως είσαι? Oh. Έχουμε, ο Louis έχει percent lead. Όλα πάνε καλά. Δεν κάνει πάνης όμως. Και αυτό είναι σχεδόν θάνατος. Fully charged dragon κάτι. Το force μας όμως θα το πετύχει. Δεν έχω δει χειρότερο δράκο από κόρη, σοβαρά. Αυτό σας μοιάζει για δράκος. Anyway, με το recovery θα το χτυπήσει. Το counter δεν κάνει απολύτως τίποτα, εκτός από το να φέρει το Louis σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ βλέπουμε, δεν γυρνάει με τίποτα. Θάνατος ακριβώς. Κάτσε να δούμε που είναι αυτό. Louis Dark Old. Αυτό το match παίζεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο, καλώς την. Έχουμε Louis Dark Old στο match. Στο δεύτερο όμιλο. Έλα, παίζει ο Louis από τώρα. Έφτασε στο C. Όχι, ο Louis ήταν στο B νομίζω. Α, ναι, όχι, ναι. C είναι αυτό. Αυτό είναι B όντως. Αλλά μαζεύονται για το C. Ναι, σιγά σιγά θα έρθει η ώρα του C. Θα έρθει η ώρα να φύγω και εγώ να φάω. Ναι, όλοι θέλουμε να φάμε. Είναι ναι. Η ώρα 4 και δεν έχουμε φάει ούτε καν πρωινό. Μια τραγική κατάσταση, αλλά... Παίζει ο Darkwood με τον Louis. Ναι. Πες να μην το έχω ξαναδεί ποτέ ούτε στην Αθήνα. Όχι, αλλά... Αλλά ο Louis νικάει. Ο Louis νικάει. Πόσο δύο... Α, όχι, είναι πρώτο παιχνίδι. Είναι πρώτο παιχνίδι, είναι ακόμα ένα 0. Νωρίς. Louis. Και τι έχει παιχτεί, για δείξα μου λίγο. Έχει παιχτεί, ρίξε μια ματιά. Μπορεί να μην έχω αποτελέσματα για μερικά από αυτά επειδή δεν μου λένε, αλλά θα τα ανανεώσουμε. Εντάξει, οκ. Louis, Banzike. Τι παίζει ο Banzike? Ο Banzike παίζει Ike. It's fucking Banzike! Ήταν obvious. Ναι. Δύο, νίκησε αυτό ο Louis, έχασε το Λάβο. Ναι, από αυτό τον όμιλο περνάνε Λάβος Ρομ. Εγγυημένα. Σίγουρα. Βλέπουμε δεύτερο game στο FD που. Μπορεί να είναι και το καλύτερο στάδιο για Little Mac. Ναι. Αυτό και η Duck Hunt. Νομίζω αυτές δύο παίρνουν πάντα. Και η Duck Hunt εκτός αν κάποιος έχει καλό jump και μπορεί να φτάσει στην πλατφόρμα και να καμπάρει. Το Σάμα μπορεί να τον καμπάρει, ναι, αυτό. Ότι ξέρω εγώ. Όπως είδε μέσα. Ναι. Πάει καλύτερα στη Duck Hunt. Ναι. Αλλά γενικά από το ξέρω, δηλαδή, όταν μπορεί να πάρει Duck Hunt, παίρνει πάντα Duck Hunt. Ναι, αλλά αυτό την πλήρωσε όταν έπαιξε με Λάβος ενάντια στο Sonic του Λάβος, τον Campy Sonic. Ναι, δεν παίρνει ποτέ Sonic στη Dark Hunt, ποτέ. Είναι πολύ κακή ιδέα. Γενικά κάνει pin down ο Dark Old, παίρνει λίγο damage. Όπα, το πιάνει με το reflect. Πάει εκεί πέρα να το κάνει τον bugger. Ο Dark Old γενικά, ενώ δεν παίζει πολύ καιρό. Τον έχουμε πόσο, 3-4 μήνες. Έχει βελτιωθεί πολύ τελευταία. Ίσως επειδή γενικά έχουμε αρκετές κόρνες εδώ πέρα. Ναι, βλέπω ισχυρά fundamentals από αυτόν. Ναι, αλλά... ναι, ξέρει πολύ καλά. Και ξέρει όταν χάνει να σταματήσει λίγο και να πάρει χώρο. Αυτό και ο punch που φοβίζει ιδιαίτερα, γιατί το χτυπάει σχεδόν πάντα. Εδώ είναι το key punch in place. Ψάχνει να βρει το deal για να το παρέσει. Δεν το βρίσκει. Δεν το βρίσκει. Βασικά, ο Louis κάθε φορά που χτυπάει ο punch ψάχνει να βρει το deal ή ψάχνει να βρει το ρόλο. Ναι. Κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμή. Το βλέπω και είναι. Οπα! Το tipper forward. Πολύ ωραίο. Θα το πάρει. Και πιστεύω είναι κακή ιδέα. Αμάν. Κλασικό Louis. Ναι. Κλασικό Louis. Άμα χάνει, απλά ρίξε ένα smash. Ναι. Και πήρε το. Και λίγο μακινικό. Γενικότερα ίσως όχι και τόσο.
από τον Τύρο όταν έπαιζε ήταν πολύ πιο προσεκτικός. Ναι, ναι, είχε πολύ διαφορετικό playstyle. Είναι πολύ πιο defensive το λέω. Ο Λίζα πάνε ποτέ ασπίδα. Μέτρα τις ασπίδες που θα κάνει. Μέτρα τις. Προσπαθώ. Δεν κάνει ασπίδα. Δεν κάνει ασπίδα, κοίτα. Έτσι, αλλά τα smash πετυχαίνουν. Το counter είναι whiffed. Το πάνεις για το counter είναι whiffed. Okay. Και ακόμα καμία ασπίδα. Εδώ, δεν βλέπουμε ασπίδα. Τι είναι ασπίδα, what's this. Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν ξέρει τι είναι το πίσω κουμπί. Αλλά άμα δουλεύει, δουλεύει. Είναι αυτό που παίζει. Παίζει πάρα πολύ αγκρίσιμο. Πάλι θα ψάχνει τώρα να βρει το ρόλο και το τέτοιο. Όμως θα την πληρώσει. Παίζει πολύ καλά ο Darko. Βασικά το σφάλμα είναι εκεί του Λούις, επειδή όταν έχει KO punch είναι compulsion πρέπει να του πετάξει. Το οποίο είναι κακό. Το KO punch είναι καλύτερα να υπάρχει ως απειλή. Να το κρατάς και να φοβίζεις. Και φοβίζει αρκετά. Ναι, το... Οπα, εδώ είμαστε ένα-ένα. Και δεν έχει ξαναπαιχθεί αυτό στην Αθήνα. Ναι, οπότε βλέπουμε ένα πρωτοφανές. Καινούργιο μάτς ακόμα και στην Αθήνα. Ακόμα και έναν Αθήνα εκεί δύο. Αχ. Spirit Darko νίκησε. Α, ο Darko γενικά τα έχει χάσει όλα. Ναι. Τα έχει χάσει όλα. Αλλά για να γίνει κάποιο καλό παίχτη. Spirit τι παίζει. Ο Spirit παίζει Wario. Είναι από του μόνου Wario. Ο μόνο Wario παίχτη εδώ. Είναι ο μόνο Wario παίχτη στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι ο Γκλάτονι τη Ελλάδα. Όπως είναι, όπως είναι στη Γαλλία ο Γκλάτονι, top Wario. Ισχύει. Α, πήρε την πίστα του. Ω, ναι. Ο Μέγκα. Αν δεν μπορεί να νικήσει με skills, μπορεί να νικήσει επειδή η πίστα είναι δικιά του. Θα μπορούσε. Oh, κοίτα, τα έχει πολύ καλά. Ναι, αλλά τρώει μια δαγκωματιά. Ναι, γιατί μπορεί να το σπίδω. Πρέπει και πρέπει να παίζει αρκετά πιο αμυντικά με τον Κόριν. Κόριν, ναι, γιατί ξέρω εγώ τα πίν δεν μπορεί απλά να τα περνά με σούπερ άρμα. Ακόμα και αν το έχει και ακόμα και αν γίνεται. Ναι, είναι κακό. Είναι κακό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το παίζει. Εδώ βλέπουμε ένα perfect seal. Είναι σπάνιο από ό,τι μου είπε. Ναι, ναι, είναι αρκετά σπάνιο. Κοίτα τον. Βλέπουμε το smash. Καθαρίζει το στόχο. Διαβάζει το κακό, πολύ κακό getup scoring. Ναι, όχι. Ανέβηκε με πιν. Backthrow και το πιν θα πετύχει το τύπο. Και το ισοφαρίζει. Ναι, ναι. Είναι ωραίο μάτσο, είναι πολύ ωραίο μάτσο. Είναι ισορροπημένο γενικά. Οπα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το περισσότερο να κάνουμε. Άλλο. Τρώει εκεί δύο τζαπ. Αυτό δεν ξέρω αν θέλει. Βασικά εντάξει, στο Λούι ίσω δουλέψει. Γιατί θα μπορούσε. Δεν πατάει ποτέ σπίδα. Ή πατάει και είναι perfect. Είναι πολύ περίεργο άνθρωπο. Ναι. Εδώ όμω βλέπω πάει, έχει. Τώρα πατάει πιο πολύ ασπίδα, έχει νιώσει λίγο ότι είναι απειλή ο Darko. Είναι. Έτσι. Και το counter. Ωραίο counter. Ωχ, σκοτώσει το counter. Φωνάξε το συντόραχνα το δει αυτό. Ένα κακό DI πολύ θα σκοτώσει το Λουίς. Ήταν ακριβώς ανάποδα. Ενώ έπρεπε να κάνει DI από εκεί, έκανε από εκεί. Ναι, ακριβώς. Μάλλον αυτό πρέπει να ήταν. Άρα, Darko 2-1. Λέμε Darko 2-1. Για πρώτη φορά.